αλήθεια. Ήτανε ξεκινήσαμε τραγικό. Αποκαλυπτικά. Πάντως δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει η AGB. Καλά κάνει και τα λέει. Και νομίζω ότι εμένα μου έκανε τα μούτρα κρέας που μας έδωσε χθες 14,7. Το είπαμε. Πήραν 14,7. Ναι, ναι. Και μπράβο μας. Μπράβο μας. Μου έκανε τα μούτρα κρέας, είτε με τα νούμερα τα οποία δίνει, είτε με τις μηνύσεις, είτε με τα εξώδικα, συγκινήθηκα. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ, αγαπημένοι μου AGB, πραγματικά. Και θα σταματήσω οπωσδήποτε να ασχολούμαι με το θέμα. Βρε κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι να παρέμβει ο εισαγγελέας και να περάσει σε όλους χειροπέδες και να αποδείξει την αλήθεια, εδώ θα είμαι και θα φωνάζω να περάσουν οι χειροπέδες. Και μέχρι να γίνει το ίδιο με την ΑΕΠ από τους αρμόδιους υπουργούς και τη δικαιοσύνη, θα σας αλλάξω τα φώτα. Θα περάσετε όνειρο αυτή τη χρονιά. Όνειρο το οποίο νομίζουν ότι είμαστε τίποτα, οι οποίοι με τις μηνύσεις ή με τα εξώδικα καταλαβαίνουμε από αυτά τα πράγματα. Ντροπή και έσχος για αυτό το πράγμα. Εχθές συγκεκριμένα και προκαλώ άμεσα να παρέμβει ο εισαγγελέας, το Star Academy ήτανε στο Twitter σε όλη την Ελλάδα επί 4,5 ολόκληρες ώρες πρώτο trend. Απέναντι δεν είχε απολύτως τίποτα, είχε επανάληψη ο Α, ταινίες χιλιοπαιγμένες στα υπόλοιπα κανάλια και έδωσε 11%. Δε στα site που αναμεταδίδεται το πρόγραμμα, στο staracademy.gr και στο ε, ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια views. Τα στοιχεία είναι επίσημα από την Google, δεν είναι από το μυαλό μας. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι αν δεν παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας, που ξαφνικά τα 18 του Σαββατοκύριακου γίνανε 14 και μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας για να κατανέμουν τα χρήματα έτσι όπως γουστάρουνε, θα έχουμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Και κάντε μου και στείλτε μου όχι ένα εξώδικο και 10, 500 αν μπορείτε να μου στέλνετε κάθε μέρα. Εδώ θα είμαι για να το παρουσιάζω. Και επειδή, κύριε Ζαβιτσάνο, μας κατηγορήσατε, βρε, αδερφέ, ότι εμείς, εγώ φταίω. Εμείς τα λέμε. Τα ρεπορτάζ δεν είναι σωστά. Τρελή υπός ΠΕΡΤ. Τρελός ο Ταγματάρχης και ο Τσακνής στο Δέλτα Σίγμα της ΕΡΤ. Τρελή η δικογραφία που σχηματίστηκε, η οποία αριθμεί πάνω από 10 τόνους εγγράφων για πλαστά στοιχεία και παραποίηση των μηχανημάτων. Εμείς τα λέμε. Κύριε Ζαβιτσάνο, αν τυχόν δεν είδατε με τα οχταράκια που δώσατε στο δελτίο εχθές του ΕΕ, θέλω να σας πω ότι εχθές φιλοξενήθηκε στην εκπομπή στο δελτίο ειδήσεων του ΕΕ ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς. Μόνο που εγώ ή εμείς ή υπός ΠΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση δηλαδή, οι εργαζόμενοι, το Δέλτα Σίγμα, που τι είναι τώρα ο κύριος Τσακνής και ο κύριος Σταγματάρχης για την Νίλσεν, για το μονοπόλιο, τίποτα, Αλεξάνδρα μου τώρα. Είναι δυνατόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για όλα, μεταξύ, λες και έχουν και κανένα λόγο κιόλας η ΕΡΤ, η οποία δεν παίρνει χρήματα από τη διαφήμιση, γιατί όλα τα κόστη πληρώνονται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έχουν κανένα λόγο να καίγονται. Έλα μου ντε, φταίμε εμείς. Τώρα έχω μια πορεία. Θέλω να δείτε κάτι σε ένα teaser γρήγορο. 2 ή 1 είναι. Έχω πετάξει και το ακουστικό εδώ, να ξέρετε, άκουγα γκριν. 1 είναι. Έτσι, πάρτε μια μικρή ιδέα, γιατί εμείς θέμε. Το ρεπορτάζ, η αποκάλυψη, η ρευθεροτυπία. Όχι, θα σας θέλουμε εξώδικα για να κλείσετε το στόμα σας. Μάλλον δεν τους είπανε καλά ότι το επάγγελμα των δημοσιογράφων δεν είναι να κλείνουν και να σταματούν τα όσα πρέπει να αποκαλύπτουν και να φέρουν στο φως της δημοσιότητας όταν υπάρχουν μηνύσεις, καταγγελίες, αδικήματα, δικογραφίες, καταγγελίες από το Δέλτα Σίγμα της κρατικής τηλεόρασης της χώρας μας, αλλά και καταγγελία από την Ποσπέρτ ή από βουλευτές. Όχι, πρέπει να σταματάμε, δεν πρέπει να δείχνουμε τίποτα, βρε. Πρέπει να λέμε όχι, είμαστε καθόλου ανώμημοι. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, μονοπόλιο στην Ελλάδα. 5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ενδεικτικό το δείγμα, βεβαίως, χιλίων ανθρώπων. Τα 5 εκατομμύρια, τα 10 εκατομμύρια, συγγνώμη, γίνανε χίλιοι. Και αυτοί οι χίλιοι, βρε, καθορίζουν το ποιος βλέπει τι. Δηλαδή τα 5 εκατομμύρια του διαδικτύου δεν υπάρχει, δεν είναι κόσμος.
Μην το θεωρείτε εσείς τώρα αυτό επιτυχία, είναι δυνατό. Το διαδίκτυο δεν το μετράνε καθόλου. Α, όχι, βέβαια, τι, έχει καμία σχέση, βρε Αλεξάνδρου, τι σχέση. Και δεν υπάρχει νέος που βλέπει από την τηλεόραση. Όχι. Όλοι οι νέοι βλέπουν τηλεόραση. Το τάμπλετ και το κινητό εκεί που το έχουν στο χέρι. Κανένα. Τι είναι αυτά που λες. Εδώ παιδάκια πλέον, 10 και 12 χρονών έχουν το κινητό και σερφάρουν. Ξέρω να χειρίζονται καλύτερα τα κινητά από εμάς. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς τα λέμε, κυρία Ζαβιτσάνο, για πάρτε μια ιδέα ποιος τα λέει.